Μια φωνή και έναν καιρό, 1 και 2 Ιουνίου, εδώ στο Άργο, στην αίθουσα Μέγας Αλέξανδρος, με τη χοροδία του Συλλόγου Φίλη του Δημοτικού Οδείου Άργους, σε σκηνοθεσία Μαρία Λίτσα και Τάκη Τσαρσεταλίδη και μουσική διεύθυνση διδασκαλία Νίκου Καπετάνιου. Θα δείτε μια παράσταση με άρωμα περασμένων δεκαετιών, μιας και μέσα στο έργο υπάρχουν τραγούδια αγαπημένα και γνωστά της δεκαετίας του 20, του 30, του 40 αλλά και του 50, αλλά με μια σύγχρονη και φρέσκη αντιμετώπιση. Πρόκειται για την ιστορία ενός ζευγαριού και όλη της τη διαδρομή σε μια πόλη που ίσως να είναι η πόλη μας, σε ένα περιβάλλον που ίσως να το ξέρουμε από τις γιαγιάδες και τους παππούδες μας και με μια σχέση που ίσως να τη ζούμε κι εμείς και να τη μεταφέρουμε στα παιδιά μας. Άρα, χιούμορ, συγκίνηση, νοσταλγία και πάρα πολύ τρυφερότητα για θέματα που ζούμε καθημερινά. Okay. Με δόση χιούμορ και με ωραίες ανάσες μουσικής και τραγουδιών. Είμαι σίγουρη ότι ο καθένας από εμάς μέσα εκεί θα βρει την οικογένειά του, τους φίλους του, τη γειτονιά του, την πόλη του, τον ίδιο του τον εαυτό. Γιατί κάθε άνθρωπος σίγουρα ταυτίζεται με κάποιον άλλον σε μικροπεριοχές ή μεγάλες τις σχέσεις του. Είμαι ο Τάκης Τσαρσεταλίδης, ασχολούμαι με το θέατρο. Ξεκίνησα από το θέατρο εδώ, το Δημοτικό Θέατρο. Αλλά σήμερα δεν θα μιλήσουμε για το θέατρο, θα μιλήσουμε για το Οδείο του Άργους και για τους φίλους του Οδείου του Άργους, για το Σύλλογο των Φίλων του Οδείου του Άργους. Είχα μάλλον την ατυχία να είμαι ήδη 18 χρονών όταν φτιάχτηκε το Οδείο στην πόλη, αλλά ευτυχώς φτιάχτηκε. Δεν πρόλαβα να είμαι μαθητής του παρά μόνο λίγους μήνες, αλλά κύλησε από τότε πολύ νερό στα βλάκι και αυτό το Οδείο έκανε πολλή δουλειά. Πολλοί άνθρωποι που σπούδασαν μουσική σε αυτό το Οδείο αργότερα έγιναν συνεργάτες μου στο θέατρο και πολλά από αυτά τα παιδιά τα καμαρώνω και τα καμαρώνει και όλη η πόλη. Αυτό είναι το σημαντικό. Από εκεί ξεκινάει αυτή η ιστορία. Από εκεί προφανώς έχει ξεκινήσει και η ιστορία των φίλων του Οδείου Άργους και η χοροδία του όταν με φώναξε για να σκεφτούμε κάτι, να φτιάξουμε κάτι που να είναι έξω από τα συνηθισμένα. Ήταν κάτι που δεν θα μπορούσα να πω όχι παρά τον περιορισμένο χρόνο μου, παρά τις δυσκολίες που υπήρχαν. Και ήρθα αποφασισμένος να βοηθήσω και εγώ να βάλω το μικρό λιθαράκι σε αυτήν την ιστορία. Έτσι καλέσαμε τη Σοφία να φτιάξει ένα έργο για αυτήν την δουλειά. Είναι πολύ σημαντικό να γράφεται ένα πρωτότυπο έργο πάνω στη χοροδία που ήθελε να κάνει την παράσταση. Έτσι ξεκινήσαμε κάποια μαθήματα με μέλη της χοροδίας για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και στο θεατρικό κομμάτι. Ήρθαν προς βοήθεια και άλλοι άνθρωποι που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία στα θεατρικά και φτάνουμε σιγά σιγά στο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να είναι κάτι διαφορετικό. Δεν θα δείτε μια χοροδία τυπική, κλασική, παλαιότερη που λέει 10 τραγούδια συνεχόμενα το ένα μετά από το άλλο. Θα δείτε κάτι άλλο που ενωμένο μαζί με το θεατρικό δίνει και παίρνει το ένα από το άλλο και όλο αυτό κυκλοφορεί μια διαφορετική ατμόσφαιρα. Ο πρωταγωνιστής είναι η χοροδία, η βραδιά είναι της χοροδίας, τα σχετικά με το έργο σας τα είπε η Σοφία, τα σχετικά με την οργάνωση θα αναφερθεί η πρόεδρος. Είναι τραγούδια, όπως είπε και η Σοφία, από προηγούμενες δεκαετίες, από γενιές των παππούδων μας. Περισσότερο που όμως και εμείς τα ακούσαμε όταν ήμασταν μικροί εδώ, τουλάχιστον η γενιά μου τα έχει ακούσει όλα αυτά τα τραγούδια. Το σημαντικό όμως είναι αυτό, ότι μια χοροδία κάνει ένα βήμα με μια σύμπραξη και αυτό ανοίγει νέους ορίζοντες. Και ελπίζω να το κάνουν και στο μέλλον με διαφορετικούς τρόπους. Έτσι ακριβώς, ακριβώς. Γιατί οι συμπράξεις είναι αυτό που, το οποίο οδηγεί σε νέους ορίζοντες, σε νέες αντιλήψεις, σε νέα γεγονότα. Νατάσα Μαυράκη, είμαι πρόεδρος του ΔΣ, του Συλλόγου Φίλη του Δημοτικού Οδείου Άργους. Ο Σύλλογος μας ιδρύθηκε το 2012. Τότε περνούσε το Οδείο, το Δημοτικό Οδείο Άργους, κάποιες δυσκολίες. Και ιδρύσαμε το Σύλλογο για να μπορέσουμε να το βοηθήσουμε.
Πέρασαν πολλά χρόνια. Μετά κάναμε διάφορες δράσεις με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και άλλες. Και φτάσαμε να έχουμε και μία χοροδία. Λοιπόν, με τη χοροδία τώρα προσπαθούμε να κάνουμε κάποια πράγματα καινούρια. Ένα μουσικοθεατρικό που νομίζω ότι δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί στην πόλη μας. Είναι μια νέα πρόταση, ναι, και προσπαθούμε πάντοτε να συνεργαζόμαστε με ανθρώπους που είτε κατάγονται είτε εργάζονται εδώ. Και βεβαίως με μουσικούς που έχουν τελειώσει, έχουν αποφοιτήσει και έχουν φοιτήσει μόνο στο Δημοτικό Οδείο Άρους. Γι' αυτό και η ορχήστρα μας αποτελείται από αυτούς τους ανθρώπους. Προσπαθούμε να φέρουμε αυτή την καινούρια νέα πρόταση και θέλουμε να κάνουμε να έχει συνέχεια. Το έργο ξεκίνησε βάσει αυτού του σχεδίου. Να έχει πρωταγωνιστεί τη χοροδία και γι' αυτό γράφτηκε από τη Σοφία Καψούρου. Γενικά προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε με πολυτάλαντους ανθρώπους. Που είναι και η Σοφία Καψούρου και ο Τάκης ο Τσασταλίδης, η Μαρία Ηλίτσα και βέβαια ο μαέστρος μας, ο Νίκος ο Καπετάνιος. Που χωρίς αυτόν δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Απολύτως. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Νίκος Καπετάνιος. Είμαι μουσικολόγος και μαέστρος. Και έχουμε αναλάβει με πολύ μεγάλη χαρά τη διεύθυνση και τη διδασκαλία σε όλα τα τραγούδια στο νέο μουσικοθεατρικό έργο της Σοφίας Καψούρου με τίτλο «Μια φωνή και έναν καιρό». Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί οι σκηνοθέτες μας, η Μαρία Λίτσα και ο Τάκης Τσασταλίδης, μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο να το κάνουμε πραγματικότητα. Έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια από όλο τον κόσμο που συμμετέχει. Να τονίσω ότι αυτό το εγχείρημα είναι ένα στίχημα που έχουμε βάλει με τον εαυτό μας στο να μπορέσουμε να παράξουμε τέχνη και πολιτισμό στο Άργος. Χωρίς πολλή βοήθεια, με τις δικές μας δυνάμεις, με τη βοήθεια όλων των χοροδών, με όλα τα μέλη του Συλλόγου Φίλου του Δημοτικού Οδείου που έχουν στηρίξει αυτή την προσπάθεια και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, μέσα από χορηγίες, μέσα από βοήθεια, μέσα από ιδία δουλειά και εργασία, αφιλοκερδώς φυσικά, ώστε να μπορέσουμε να παράξουμε κάτι καλό το οποίο θα μείνει στην πόλη μας. Και για... ποια θα είναι. Θα ταξιδέψουμε κυρίως μεσοπολεμικά, σε τραγούδια αγαπημένα, τα οποία και ως δάσκαλος μουσικής πρωτοβάθμιας αργολίδας που είμαι, θέλω να πω ότι είναι πολύ δύσκολο πλέον να ακουστούν. Δυστυχώς όλες τις μέρες μας ξέρετε τι μας επιβάλλεται να ακούγεται. Εμείς λοιπόν θέλουμε να αναδείξουμε αυτά τα παλιά τραγούδια του Σουγιούλ, του Ατίκ και όλων αυτών των μεγάλων καλλιτεχνών, του Γούναρη και τόσων άλλων. Και έχουμε περίπου 20 τραγούδια, τα οποία είναι όλα αγαπημένα. Και πραγματικά θέλουμε τον κόσμο να τον ενθαρρύνουμε να τραγουδήσει και αυτός μαζί μας. Αυτός είναι ο σκοπός που κάνουμε αυτή την παράσταση, να φέρουμε αυτό το θησαυρό που έχουμε στην επιφάνεια ξανά και να συνεχιστεί και να τον διατηρήσουμε και να τον μεταλαμπαδεύσουμε και ακόμα και στις επόμενες γενιές. Σε κάθε πόλη, αλλά και σε μακρινή, είναι μια ώρα ίδια. Για όλους που κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι. Είναι μια ώρα που ρίχνουν τα άρματα και οι δύο πλευρές. Είναι μια ώρα που σταματούν οι όλμοι και οι οβίδες. Είναι η ώρα της ειρήνης, σε όλον τον κόσμο. Παγκόσμια ειρήνη. Ευχαριστώ τη μαμά μου, τα μπαμπά μου και την παγκόσμια ειρήνη. Ο ύμνος των απανταχού παντρεμένων. Μαέστρο, ρίχτο.